να πιάσω τις δημοσκοπήσεις και την ακρίβεια. Όχι, την ακρίβεια σε δεύτερο χρόνο. Τις δημοσκοπήσεις και το ΣΥΡΙΖΑ θα πιάσουμε. Λάμπρο, έχω το εξής ερώτημα να σου θέσω. Εγώ προβληματίζομαι με τον τρόπο που φαίνεται ότι ο ίδιος ο φίλος, η φίλη που έχει ψηφίσει αρκετές φορές ΣΥΡΙΖΑ από Δυτική Συμμαχία βλέπει τον σημερινό πρόεδρο. Τον βλέπει δηλαδή ως κάτι κεντρό. Κάποιοι τον βλέπουν ίσως και λίγο πιο κεντροδεξιό. Αλλά δεν βλέπω ότι η πλειοψηφία τον θεωρεί αριστερό. Είναι πρόβλημα ταυτωτικό αυτό για τον ΣΥΡΙΖΑ και θα του προκαλέσει μεγαλύτερα ζητήματα, θεωρείς? Πρόβλημα ταυτωτικό είναι, αλλά επί του παρόντος δεν υπάρχει πολιτική. Το βλέπουμε, η υποχώρηση στις δημοσκοπήσεις που καταγράφεται, κατά τη γνώμη μου αναμενόμενη, ναι, οφείλεται ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μη κόμμα, έτσι. Δεν το λέω κάθε υπερβολή, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια σαφή στιγμή. Μήπως είναι βαρύ αυτό που λέει, είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα συμφασμό σε μετάβαση, όπου δεν έχει φυσιογνωμία. Δηλαδή είναι στη φάση της που προσπαθεί να μεταβεί σε κάτι άλλο, μια άλλη φυσιογνωμία, και δεν υπάρχει διατάφτα πολιτικό. Δηλαδή, αν το ρωτήσει κάποιον να σημειώσει, ο ΣΥΡΙΖΑ τι είναι? Είναι αριστερό, είναι κεντρό, είναι κεντροαριστερό. Άρα έλλειψη ταυτότητα, ναι. Επειδή είναι σε φάση. Ο κ. Κασελάκης είναι σαφές, το έχει πει, εξ' αυτό έχει δηλώσει, ότι θέλει να μεταλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ σε κάτι άλλο. Όχι, ναι, αυτό που ήταν, έτσι. Αυτό που ήταν, κατά τη γνώμη του, αλλά νομίζω και από τις δημοσκοπήσεις προκύπτει αυτό, μετά την εκλογική συντριβή, έχει τελειώσει ως όχημα εξουσίας, ως πολιτικό όχημα εξουσίας. Άρα καταλαβαίνω ότι ο κ. Κασελάκης θέλει να το αλλάξει και τη φυσιογνωμία και το περιεχόμενο και τα πρόσωπα και το όνομα. Μέχρι να γίνει αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στον αέρα. Δεν υπάρχει πολιτικό περιεχόμενο για ταύτα. Τι είναι αυτή τη στιγμή? Λογικό είναι λοιπόν να αποτυπώνεται αυτή η υποχώρηση δημοσκοπήσεων. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι ακόμα και στα πεδία που υποτίθεται ότι ο κ. Κασελάκης είχε μια ισχυρή παρουσία στο θέμα του επικοινωνιακού, ας πούμε, αυτό αποτυπώνεται στις δημοτικότητες. Είναι τελευταίο, είναι κάτω και από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Ακριβώς, είναι κάτω και από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Που σημαίνει ότι και αυτό που θεωρεί ότι είχε ως ισχυρό χαρτί την επικοινωνία για τη δημοτικότητα δεν αποτυπώνει πολιτική προτίμηση, αποτυπώνει συμπάθεια. Ο Κουτσούπας είναι πρώτος, έτσι. Αποτυπώνει συμπάθεια προσώπου. Και εκεί λοιπόν υστερεί. Άρα εδώ υπάρχει ένα συνολικό πρόβλημα. Ναι. Χρήστο, βλέπεις να έλα. Ναι, και ο κύριος Κουτσούμπας που είναι πρώτος, 6% παίρνει. Δεν παίρνει. Δεν σκίζει δηλαδή στις εκλογές, να πούμε. Όχι, αυτό λέω. Ναι. Ακόμα και στις δημοτικότητες, όπου αποτυπώνεται όχι πολιτική προτίμηση, αλλά συμπάθεια στο πρόσωπο. Έτσι. Ο Κουτσούμπας είναι πρώτος. Ναι. Εκεί που ο κύριος Κασελάκης, λοιπόν, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει, δεν κρίνει πολιτική, αλλά πρόσωπο, και εκεί υστερεί. Επίσης, Χρήστο, ήθεστε όταν κάποιος αναλαμβάνει, νομίζω, πρόεδρος ενός κόμματος, στην αρχή ειδικά. Ναι, να αυτό θα έλεγα τώρα. Εννοείς πρώτος από τους δεύτερους, γιατί ό,τι φαίνεται από το Μητσοτάκη και κάτω υπάρχει μια απόσταση. Ναι, σε δημοφιλία προφανώς ο Κυριακός Μητσοτάκης με βάση τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων 6 χρόνων, νομίζω 7 χρόνων, είναι και καταλληλότερος πρωθυπουργός, είναι και πιο δημοφιλής για κάποιο λόγο. Εδώ το διακύβευμα, ναι, αυτό, δηλαδή αυτό. Είχαμε την Έφη Αξιόγλου που έλεγε μπορώ να κερδίσω το Μητσοτάκη, το οποίο δεύτερη βέβαια προηγήθηκε ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος είπε ενώ στην εσωκομματική. Νομίζω ότι όποιον από τους 5 υποψήφιους πρόεδρους και να ρωτούσε προεκλογικά, θα σου έλεγαν ότι ναι, μπορώ να κερδίσω τον Κυριακό Μητσοτάκη. Κανείς δεν θα μπορούσε να πει όχι, θα πάω να χάσω τον Κυριακό Μητσοτάκη. Προφανώς. Όχι, αλλά η ατάκα ανήκει στο Στέφανο Κασελάκη. Ναι, ναι. Θεωρητικά κέρδισε και ο Αλέξης Τσίπρας το έχει πει πολλές φορές αυτό. Να προσθέσω στο ερώτημα τη Μιλάνη και εγώ ένα μικρό στέλνο για να κάνει συνολικά το σχόλιο. Πόσο συνάδει, εγώ παρακολουθώ το χώρο της αριστεράς με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ως παρατηρητής, αλλά πόσο συνάδει και πόσο μπορεί εύκολα ένας αριστερός, μία αριστερή να δεχθεί ότι ένας πρόεδρος ο οποίος έχει έρθει τώρα, έχει εκλεγεί από τη βάση, θα παραπέμψει με το ερώτημα της διαγραφής κάποιες προσωπικότητες που από τα παιδικά τους χρόνια, από τα φοιτητικά τους χρόνια, δίνουν αγώνες για το συγκεκριμένο χώρο. Ακριβώς. Αυτό πόσο συνάδει με την ψυχολογία του παραδοσιακού ψηφοφόρου της? Δεν συνάδει καθόλου με την ψυχολογία. Καταρχάς, να αρχίσουμε με το βασικά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα αριστερό κόμμα. Ο κ. Κασελάκης μπορεί στα νιάτα του να μην ήταν τόσο αριστερός όσο είναι σήμερα. Καθόλου, αν κρίνουμε τα άρθρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέρει ο ίδιος και εμείς απλά κάνουμε κρίσεις όντως παρατηρητές. Είναι λίγο στεναχωρημένος στην περίοδο εκείνη, γιατί είχε και μια σχέση που δεν τον ικανοποιούσε, από ό,τι έχει πει. Καλά, εντάξει. Το πολιτικό φρόνημα. Αυτό δεν είπε. Αν έχεις ερωτική απογοήτευση, δεν γράφεις άρθρα. Μετατοπίζεσαι. Δεν γράφεις άρθρα για να γίνονται απολύσεις στην Ελλάδα, ούτε να μειωθούν οι μισθοί. Κάνεις άλλα πράγματα.
Πας με τους φίλους σου, πας τα μπουζούκια, δεν ξέρω αν είχαν μπουζούκια στο Μαϊάμι. Πάντως κάνεις άλλα πράγματα. Δεν ζητάς απολύσεις. Η στεναχώρια σε οδηγεί σε δεξιά αρθρογραφία. Εγώ αυτό κατάλαβα από αυτά που είπε ο κ. Κασελάκης. Τότε αυτό σημαίνει ότι όλοι οι δεξιά είναι καλοί. Παρηγοριά. Ο χαμόγελο σε οδηγεί στην αριστερά. Δεν νομίζω ότι όλοι οι δεξιά είναι στεναχωρημένοι, ούτε όλοι οι αριστεροί είναι ευτυχισμένοι. Το θέμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα αριστερό κόμμα και αυτό που ανησυχεί κυρίως αυτή τη στιγμή την εσωκομματική αντιπολίτευση είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Κασελάκη χάνει σιγά σιγά την ταυτότητά του. Mm. Δεν γίνεται ένας πρόεδρος ενός αριστερού επαναλαμβάνου κόμματος και ίσως του πιο ισχυρού αριστερού κόμματος στην Ευρώπη να κάνει διαγραφές μέσω Twitter. Δηλαδή δεν γίνεται να κάνεις διαγραφές, ό,τι και να έχει πει ο άλλος. Παραπομπή, εντάξει. Τι, έθεσε αυτόν, εννοείς, μιλάς για το έθεσε αυτόν. Παραπομπή σε δεύτερο χρόνο. Σε πρώτη φάση. Ήθελα να καταλήξω αυτό. Ναι, ο κύριος Κασελάκης, προφανώς, υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία λέει ότι δεν έχει κατανοήσει απολύτως το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ. Η άλλη λέει ότι το έχει κατανοήσει και δεν το τηρεί. Αυτό είναι χειρότερο. Το πρώτο. Το πρώτο. Και εγώ θέλω να πιστεύω το πρώτο. Εκτός κι αν έχει, Χρήστο, κάτι, μια γνώση που εμείς δεν την έχουμε. Δεν γίνεται σε ένα αριστερό κόμμα να κάνεις διαγραφές από την άλλη άκρη του Ατλαντικού μέσω Twitter. Συμφωνώ και εγώ. Είναι πολύ περίεργο. Είδατε τι κάνει ο γάμος. Από τη μία μεριά ο χωρισμός, από την άλλη ο γάμος. Πρέπει να παραπέμψεις τα στελέχη που θεωρείς ότι δεν ανήκουν στο κόμμα στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Δεν γίνεται να παίρνεις από μόνο σου απόφαση ότι έθεσε αυτόν εκτός κόμματος. Αυτό καταρχάς είναι αντικαταστατικό. Γι' αυτό, αν προσέξατε, όσοι ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα η Επιτροπή Δεοντολογίας διόρθωσε μεγάλο λάθος. Ναι, ναι. Λογοδοτεί, το βάζω εισαγωγικά εχωρίς, ναι, στο συνέδριο. Έτσι. Δηλαδή έχει οριστεί από το συνέδριο. Έχει οριστεί από το συνέδριο. Είναι το μοναδικό όργανο το οποίο νομίζω έχει οριστεί από το συνέδριο. Τα δύο τρίτα που θα πρέπει να. Από τα 15 άτομα της Επιτροπής πρέπει τα 10 να ψηφίσουν υπέρ της διαγραφής. Κάτι που θέλω να σας πω ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολα θα. Δεν θα βγει ο αριθμός. Πολύ δύσκολα θα γίνει αυτό. Για κανέναν. Γιατί τον κύριο Τζουμάκα τον είδαμε μισό λεπτό. Έχει διαφορά από τους υπόλοιπους. Έχει διαφορά και ο Τζουμάκας. Έκανε ένα σχόλιο αφοριστικό για ολόκληρο το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Όχι μόνο για τον, κύριο Κασελάκη. Το ρεπορτάζ εμένα λέει ότι πολύ δύσκολα οι 10 από τους 15 θα πάρουν την απόφαση να διαγράψουν ιστορικά στελέχη που έχουν αφήσει τη σφραγίδα τους. Θετική, καλά, και αυτό αρνητική, δεν είναι δίκαιο, γιατί όλοι κρίνονται. Όλοι κρίνονται, αλλά το ρεπορτάζ λέει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, επαναλαμβάνω, να βρεθούν οι 10. Γι' αυτό το λόγο, τι έκανε η Επιτροπή Οντολογίας, έριξε τον μπαλάκι στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Να. Η οποία κατά πάσα πιθανότητα, μην παίρνετε και όρκο, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει 11 και 12 Νοέμβρη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι από εκεί που η Κεντρική Επιτροπή είχε ένα γνωμοδοτικό ρόλο, δηλαδή έλεγε τη γνώμη της, η οποία δεν δέσμευε την Επιτροπή Διοντολογίας, από εδώ και στο εξής, η Κεντρική Επιτροπή είναι αυτή που θα αποφασίσει αν θα διαγραφούν οι 4 που αναφέραμε. Και τώρα θέλουμε να πάμε. Πώς γίνεται αυτό, βάσει καταστατικού, άλλος είναι ο ρόλος της. Ποιος τον άλλαξε? Βάσει καταστατικού δεν έχει αλλάξει τίποτα, διότι η Κεντρική Επιτροπή γνωμοδοτεί στην Επιτροπή Διοντολογίας. Άρα τώρα πού θα πάρει αποφάσεις χωρίς να έχει αλλάξει το καταστατικό? Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, επειδή η Επιτροπή Διοντολογίας μάλλον δεν θα ήθελε να πάρει αυτή τη δύσκολη απόφαση της διαγραφής ή όχι των 4 μελών, διότι αν έλεγε ναι, τότε θα έβαζε απέναντί του όλη την αριστερή πλευρά. Για να το κάνουμε σωστά. Αν έλεγε όχι, θα έβαζε απέναντι την ηγεσία. Η Κεντρική Επιτροπή, ποιος έχει την πλειοψηφία? Αυτό εδώ θέλω να καταλήξω. Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται από 300 μέλη. Αν βάλουμε τα 90 περίπου μέλη της ομπρέλας, βάλουμε τα 25 μέλη της τάσης 6-6, βάλουμε τα 25 μέλη που έχει περίπου η Δημάρ, να θυμίσω ότι κύριοι Θεοχαρόπουλος και ο κύριος Καλπάκης που προέρχονται από τη Δημάρ, έμαθαν ότι φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ από τις ειδήσεις. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις, να το πούμε ευγενικά, με την ηγεσία του κόμματος. Και αυτό νομίζω ότι απηχεί και στα 25-26 μέλη της ΔΙΜΑΡ που είναι στην Κεντρική Επιτροπή. Άμα τα βάλουμε όλα αυτά μαζί, βγαίνουν 140. Αν βάλουμε και κάποιους πασοκογενείς, όπως για παράδειγμα τον κύριο Ραγκούση, ή κάποιους άλλους που είναι κατά της ηγεσίας του κύριου Κασελάκη, τότε καταλαβαίνουμε ότι είναι ίσα βάρκα σαν νερά περίπου, και ότι θα πάμε σε μια Κεντρική Επιτροπή που θα μονοπολίσει βεβαίως το θέμα των διαγραφών. Και δεύτερον, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι ο κύριος Κασελάκης θα πετύχει μια ευρεία νίκη. Δηλαδή, όταν λέμε ευρεία νίκη, τι σημαίνει? Με 30-40 μέλη παραπάνω. Τι σημαίνει αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ και για το μέλλον του Στέφανου Κασελάκη ως πρόεδρος, δηλαδή? Πρώτη διαγραμμένη διάσπαση. Εγώ νομίζω ότι αν μιλούσαμε πριν από 10 μέρες,
Θα σας έλεγα και εγώ ότι η διάσπαση είναι πρώτων πυλών. Το ρεπορτάζ από την Ομπρέλα τι λέει αυτή. Την Ομπρέλα. Το ρεπορτάζ από την Ομπρέλα τι λέει αυτή. Όχι στου 6-6. Όχι, από την Ομπρέλα. Από την Ομπρέλα. Οι 6-6 έχουν διαχωρίσει τη στάση του και από την ηγεσία. Νομίζω θα πάνε μέχρι το συνέδριο οι 6-6 χωρί. Εγώ νομίζω ότι μίλησα τι προάλλε με ανθρώπου που είναι πολύ κοντά στον Στέφανο Κασελάκη και μου είπαν κάτι πολύ ενδιαφέρον. Μου είπαν ότι μην παίρνετε και όρκο ότι θα γίνει το συνέδριο στι 24-25 Φεβρουαρίου. Μάλιστα. Για τον πολύ εξή απλό λόγο. Αν δεν έχει συνεδριάσει η Επιτροπή Διοντολογίας μέχρι τότε, αν δεν έχει γίνει το καινούριο κόμμα μέχρι τότε, τότε θα δώσει την ευκαιρία το συνέδριο στους διαφωνούντες να κάνουν μια ηχηρή έξοδο και να φτιάξουν ένα δικό του σχηματισμό που θα κατέβει σε ευρωεκλογές. Αυτό καταλαβαίνετε από μόνο του ότι θα του δώσει ένα πολύ μεγάλο μπουστάρισμα, διότι μετά από 2-3 μήνες είναι οι ευρωεκλογές. Οπότε υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ μια πρόταση, έχει πέσει στο τραπέζι και συζητείται, το σενάριο να πάει μετά να πάει μετά τις ευρωεκλογές, ούτως ώστε να γίνει και ένας απολογισμός των ευρωεκλογών και από εκεί και πέρα ότι μελιγενέστε. Αν πάνε, συγγνώμη Χρήστο, αν πάνε μαλλιοκούβαρα στις ευρωεκλογές τώρα. Δηλαδή, θα πάρει να ψηφίσει τι ακριβώς. Το Κασελάκι, την Ομπρέλα, τους 6, αυτά το συζητάμε τώρα. Καταλαβαίνει. Για τι δημοσκοπήσεις. Μιλάμε για το καλοκαίρι, λέει. Για τον Ιούνιο. Για τι δημοσκοπήσεις, καταλαβαίνουμε, αποτυπώνεται αυτό που αποτυπώνεται. Γιατί αυτή δεν είναι κατάσταση κόμματος. Έχει συμβεί και αλλού και το έχουν πληρώσει. Μα αυτό στήχησε και στο ΣΥΡΙΖΑ και υπήρξε τέτοια μεγάλη απόκληση. Έτσι, αλλά φαίνεται το πάθημα να μην γίνεται μάθημα τελικά. Γιατί δεν ξέρω. Υπάρχει ένας νέος πρόεδρος, ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται, από ό,τι καταλαβαίνω, ακόμα ούτε την ουσία, ούτε τις διαδικασίες, ούτε τίποτα από το κόμμα στο οποίο. Δεν αντιλαμβάνονται όμως και άλλοι ότι το ψήφισε τόσο κόσμο. Σωστό είναι και αυτό. Οι άλλοι δεν το έχουν αποδεχθεί. Έχει απόλυτο δίκιο, δεν το έχουν αποδεχθεί. Είναι ξένοι στο ίδιο κόμμα. Γι' αυτό εγώ λέω ότι είναι μια προδιαγραμμένη διάσπαση, διότι δεν βλέπω κανένα σημείο πολιτικής επαφής, ούτε πολιτικής, ούτε πολιτισμικής επαφής. Είναι άλλοι κόσμοι. Ο νέος πρόεδρος φαίνεται πράγματι ότι θέλει λίγο χρόνο για να προσαρμοστεί, να μάθει, να καταλάβει. Έχει όμως στο πλευρό του στενούς συνεργάτες που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και τις διαδικασίες. Τον κύριο Πολάκη, ας πούμε. Και τον ΣΥΡΙΖΑ από Δυτική Συμμαχία απ' έξω και ανακατοντά. Ξέρετε τι λείπει από την διαδικασία, από όλο αυτό που συζητάμε. Ότι αυτή τη στιγμή η χώρα βρίσκεται σε μια συγκυρία, όπου η χώρα έχει διάφορα θέματα μπροστά της, εξωτερικής πολιτικής, οικονομίας, ασφάλειας, μεταναστευτικά, πολέμους. Ακρίβεια, εσωτερικά-εξωτερικά θέματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ασχολείται με τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, γιατί λοιπόν ο άλλος στις δημοσκοπήσεις να αποτυπώσει μια προτίμηση, σε τι, για να το απαντήσει, σε τι πράγμα ακριβώς. Ναι, και ποιο θα το απαντήσει. Σωστά το λες, δεν βλέπουμε και το ΠΑΣΟΚ να ανεβαίνει. Σωστό. Βεβαίως κάποιοι αρθρογράφοι λένε ότι κοιτάξτε, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Περιμένουμε μερικούς μήνες. Έχει ο ΣΥΡΙΖΑ καταραίει εδώ και κανένα χρόνο. Έτσι. Ήθελα να πω εγώ. Και το ΠΑΣΟΚ δεν έχει σπράξει αυτό που το αντιστοιχεί. Σχεδόν τίποτα. Έτσι. Είναι στάσιμο. Είσαι βαρκά σε έναν κόσμο. Κάτι γνώμη, υπάρχει πρόβλημα εκεί. Κάποιος κόσμος ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ και έχει πάει σπίτι του τώρα. Ενδεχομένως είναι απογοητευμένος, είναι στεναχωρημένος, μπορεί να είναι εκνευρισμένος. Κρατά στάση αναμονή, εγώ θα έλεγα. Ωραία. Και περιμένει τι, είναι το ερώτημα. Τι περιμένει. Να γυρίσει κάποιος άλλος, να δει τον Στέφανο Κασελάκη πιο όριμο και να τοποθετείται πολιτικά, όπως λέει ο Λάμπρος, περισσότερο. Τι περιμένει ο κόσμος αυτός? Να σου πω εγώ τι περιμένει. Ναι. Τι πιστεύω. Περιμένει τον ΣΥΡΙΖΑ να δει να ασχολείται με τα σοβαρά προβλήματα της κοινωνίας. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ ασχολείται με την ανάρτηση που έκανε ο Παύλος Πολάκης, με το τύπο ο Δημήτρης Βίτσας, με το τι έκανε ο Νίκος Φίλης, με το αν θα διαγραφούν οι τέσσερις, με το τύπο ο κύριος Τσουμάκας, με το αν οι βέρες του κυρίου Κασελάκη είναι καρτιέ ή αν είναι πιο φτηνές ή αν είναι πιο ακριβές. Ναι, όλα αυτά τον παραδοσιακό ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ δεν τον ελκύουν, ίσα τον αποθούν. Περιμένουν από τον ΣΥΡΙΖΑ να ασχοληθεί με τα σοβαρά προβλήματα της κοινωνίας. Περιμένω από τον ΣΥΡΙΖΑ να ασχοληθεί με την ακρίβεια και να κάνει προτάσεις για την ακρίβεια. Περιμένω από τον ΣΥΡΙΖΑ να ασχοληθεί με τα κόκκινα δάνεια. Και όχι με τους 50 λογαριασμούς. Δεν το είχαμε ξανακούσει αυτό, να βγει στέλεχος κόμματος ιδρυτικό κιόλας και να πει ότι υπήρχαν 50 λογαριασμοί. Και υπουργός έχει διατελέσει, ο κ. Σκουρλέτης. Ότι επώνυμοι αρθρογράφοι. Χειριζόντουσαν στην ουσία λογαριασμού. Ούτε το είχα ξανακούσει. Κανείς μας δεν το έχει ξανακούσει. Αλλά συγγνώμη, δεν το έχω ξανακούσει, αλλά το βλέπαμε στο Twitter. Όποιος είναι ενεργός στο Twitter, τα έβλεπε. Και το έχουμε υποστεί. Καλά, δεν είναι μόνο. Αν ισχύει αυτό, δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος έχει. Μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ ακούσαμε να βγει κάποιος να πει και 50 λογαριασμού. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος, αν συμβαίνει αυτό, είχε ανθρώπους οι οποίοι έτρεχαν τα social media. Έχεις δίκιο. Έχει και η Νέα Δημοκρατία.
Δημοκρατία. Όλα τα τώρα προβλεπόμαστε. Η Νέα Δημοκρατία. Έτσι δουλεύει, αλλά έτσι δουλεύει το social media, το marketing. Ναι, το social media. Εδώ ο κύριος Κουρλέτης βγαίνει και ναι. συνδέει τη λειτουργία 50 λογαριασμών ναι. με συνεργάτη, ο οποίος είχε, λέει, τον έλεγχο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του κ. Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Εδώ αυτό δεν είναι ένα πράγμα που το αφήνεις και περνάει έτσι. Γιατί εδώ φαίνεται ότι υπήρχε ένας μηχανισμός κατά τον κύριο Σκουρλέτη. Εντάξει, τώρα 50 λογαριασμοί. Και κατά τον κύριο Φίλη. 50 λογαριασμοί δεν είναι μηχανισμός. Μηχανισμός είναι 2.000 λογαριασμοί, αλλά εντάξει. Ναι, για 50 μίλησε ο κύριος Σκουρλέτης. Εντάξει. Άρα εδώ, αν να μάθουμε ονόματα και επίθετα και να μάθουμε και ποιος και πια και τι κάνανε από πίσω. Επειδή, υπήρχαν, επειδή συγκεκριμένοι λογαριασμοί, γενικά τα οποία είναι τρολ ανώνυμα, δεν απλά κάνουν αναρτήσεις, επιτίθενται, λασπολογούν. Έτσι. Εκβιάζουν. Λοιπόν, διάφοροι. Άρα πρέπει, έχει σημασία, γιατί δεν μιλάμε, έχει σημασία η καταγγελία ότι τέτοιοι του είδους λογαριασμοί αφορούσαν ή ελέγχονται από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην πρωθυπουργό. Καλά, δεν θυμάμαι. Τι κάνει ο Αλέξης Τσίπρας όμως και δεν έχει. Σε μια χάσα από τα βέρνα. Είχε πάει στα ναι, στα Ιωάννη. Καλά, δεν είναι σε μια χάσα. Αλέξης Τσίπρας. Εγώ τον ζήλεψα πάντως. Όχι, ο ήρεμος, ωραίος, απείλαυε στο φαγητό του από ό,τι καταλάβω. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι στο γραφείο του στη λεωφόρο. Να το βλέπουμε εδώ. Ναι, το βλέπουμε στη. Εντάξει, δικαιούται για αυτό ένα Σαββατοκύριακο, ειδικά τώρα που είναι πρόεδρο. Καλά κάνει όσο έχει στηριχθεί εδώ και 15 χρόνια. Όντως. Ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο γραφείο του στη λεωφόρο Αμαλίας. Μαζεύει υλικό από ό,τι μαθαίνουμε για το βιβλίο το οποίο πρόκειται να γράψει και να εκδώσει σε λίγο καιρό και δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις σε αυτούς που λένε ότι πρέπει να παρέμβει. Πρώτον, λέει ότι τόσα χρόνια αυτοί που μου ζητάνε τώρα να παρέμβω έλεγαν πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να είναι αρχικοκεντρικό κόμμα. Οπότε, γιατί μου ζητάνε τώρα εμένα να παρέμβω και να πάρω θέση και να ξεκαθαρίσω τα πράγματα και να κάνω το διαιτητή ανάμεσα. Γιατί μπλέκουν το όνομά του τα στελέχη του κόμματος. Ναι, αυτά τα στελέχη όμως ζητούσαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια να μην είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αρχικοκεντρικό. Καλά, συγγνώμη, δεν είναι γειτονάς, δεν είναι παρατηρητής, ενώ ήταν πρώην πρόεδρος και πρώην πρωθυπουργός. Ναι. Έχουν αναφορά, δεν μπορεί, δηλαδή, τον ενδιαφέρει αυτό που γίνεται. Ναι, και δεύτερον, αυτό θέλω να καταλήξω, ότι αν ήθελε να έχει την ευθύνη του κόμματος και τη ομαλή λειτουργία του κόμματος, δεν θα έχει παραιτηθεί, ήταν ακόμα πρόεδρος. Οπότε, τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας στο Ζάπιο μετά τις εκλογές, κάθομαι στην άκρη, παραμερίζω. Παραμερίζω, δεν είπα αποχωρώ, είπε παραμερίζω. Πολύ και αφήνω τη νέα γενιά να αναλάβει. Και τα δύο επιχειρήματα που λέει στο μακούνται πάρα πολύ σωστά. Το παραμερίζω δεν σημαίνει ότι μπλέκομαι σε κομματικά από την πρώτη στραβή. Θέλω να ρωτήσω αν εκτιμάς ότι υπάρχει έστω και μία πιθανότητα να επιστρέψει μελλοντικά εάν εκπέμψει SOS ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία. Αυτό το ξέρει μόνο ο ίδιος. Πάντως να σου πω ότι πάρα πολύ στον ΣΥΡΙΖΑ. Το ελπίζουν αυτό να γίνει στο άμεσο, στο μακρινό μέλλον. Το βιβλίο τι θα αφορά που γράφει? Προφανώς θα αφορά την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 μέχρι και πριν από μερικούς μήνες. Για πάμε και λίγο στο Λάμπρο. Δούμε. Δεν έχουμε ακόμα περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό. Ναι. Λάμπρο, ελοχεύει κίνδυνος για την κυβέρνηση, εκτιμάς, με αυτή την εσωστρέφεια για την οποία συζητάμε, κυρίως με το ρεπορτάζ που μας έφερε και τις πληροφορίες και εσύ και ο Χρήστος, ελοχεύει κίνδυνος η κυβέρνηση να εφησυχάσει και να πει εντάξει, ακρίβεια, ό,τι μπορούμε κάναμε, την πιάσαμε, δεν την πολύ καταφέραμε, ας την αφήσουμε στην άκρη και ας πορευτούμε με αυτά για τις ευρωεκλογές? Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει δεν υπάρχει τέτοια διάθεση, τέτοια πρόθεση και τέτοια αντίληψη. Έτσι, γιατί το εκλογικό σώμα έχει δείξει ότι έχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα. Έχει σπάσει στεγανά, κινείται πάρα πολύ γρήγορα, το είδαμε στα εκλογικά αποτελέσματα με πολύ εντυπωσιακό τρόπο. Ειδικά δεύτερη Κυριακή. Ειδικά δεύτερη Κυριακή. Το είδαμε και στις αυτοδιοικητικές. Ότι αυτή τη στιγμή το έλλειμμα αντιπολίτευσης που υπάρχει στη χώρα το κάνει η βάση, το κάνει το εκλογικό σώμα. Στη Νέα Δημοκρατία το κάνει η ίδια η Νέα Δημοκρατία. Βλέπει ότι εξισορροπεί, κάνει διορθωτικές κινήσεις και από μέσα και σε επίπεδο στελεχών και σε επίπεδο βουλευτών, θα σου πω εγώ, και σε επίπεδο εκλογικής βάσης. Τα μηνύματα τα έστειλε στην δίκηση. Έχουμε βέβαια το οξύμορο και μάλλον πρωτόγνωρο στο ελληνικό σύστημα να έχουμε 7 κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή και να μην υπάρχει αντιπολίτευση στη χώρα. Έτσι. Το οποίο δεν είναι καλό γενικά για την ισορροπία. Και για τη δημοκρατία. Δεν είναι καλό. Εν τω μεταξύ όμως, αφού αυτή είναι η κατάσταση, βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία, για να κάνω και μια απάντηση σε αυτό που είπαμε νωρίτερα σχετικά με κέντρο, αριστερά κλπ. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταλάβει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος, Μητσοτάκη προσωπικά, ένα πολύ μεγάλο μέρος του πολιτικού φάσματος. Το οποίο εκτείνεται από το κέντρο παρυφές κέντρο αριστερά μέχρι την δεξιά. Άρα υπάρχει μια διαρκή διαδικασία μέσα, σύνθεση, διόρθωση κλπ. Γι' αυτό βλέπεις ότι υπάρχουν διορθώσεις, υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν μηνύματα στην κάλπη μέχρι να βρεθεί αντιπολίτευση και να δούμε ποια θα είναι. Να κάνουμε μια παρένθεση. Ξέρετε, η αντιπολίτευση έχουμε συνηθίσει καλώς έτσι γινόταν σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε συνηθίσει να είναι κυβέρνηση, ξέρω, δεξιά και το δεξιά, κυβέρνηση αριστερά και το αριστερά.
δεν είναι απαραίτητο να ισχύει για πάντα αυτό. Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχουν κυβερνήσεις δεξιές και τα αντιπολίτευση πιο δεξιά. Μετατοπίζεται γιατί η αριστερά δεν έχει μπορέσει να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα. Τα προβλήματα, η ατζέντα αλλάζει. Η ατζέντα δεν είναι του 2000, ούτε του 80, ούτε του 90, ούτε καν της προηγούμενης πενταετίας. Έχουμε θέματα ασφάλειας, έχουμε πολέμους, έχουμε μεταναστευτικό, έχουμε ακρίβεια, έχουμε διάφορα θέματα. Όποιος δεν δίνει απαντήσεις πηγαίνει στο περιθώριο. Και αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη υπάρχει μία μετάβαση, μία μετατόπιση της πολιτικής προς τα δεξιά. Άλλη δεξιά, ωστόσο, αν μου επιτρέπεις, με την πιο δεξιά εδώ. Ή που έχουμε μέσα στο ελληνικό στο κοινοβούλιο. Γενικά, κάθε χώρα έχει την ιδιαιτερότητά της. Εγώ συμφωνώ προσωπική άποψη αυτή είναι ότι η δεξιά που είναι σήμερα στη Βουλή καταγερματισμένη, δεξιά της Δημοκρατίας, κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις, αλλά αυτή είναι προσωπική μου άποψη. Αλλά θέλω να σου πω ότι γενικά μιλώντας, υπάρχει μια μετατόπιση δεξιά γιατί η αριστερά έχει μείνει πίσω. Το βλέπουμε αυτό σε όλη την Ευρώπη. Δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις γιατί έχει ιδεολειψίες, γιατί έχει αγκυλώσεις. Στη Γερμανία. Υπήρξε τώρα τελευταίες μέρες μία αποχώρηση από το Linke, από την αριστερά της Μάλιστα. Και δημιουργείται ένα νέο αριστερό κόμμα, το οποίο έχει ισχυρή αντιμεταναστευτική πολιτική προς και προσαρμογή. Αριστερό μεν, αλλά επειδή τα πράγματα είναι σοβαρά, σπάει τις ιδεοληψίες και προσαρμόζει την ατζέντα. Στις δημοσκοπήσεις πήραμε το καλημέρα 12%. Θέλω να σου πω ότι και εδώ, λοιπόν, μέχρι να βρεθεί μια αντιπολίτευση που να μπορεί να δώσει απαντήσεις, η Νέα Δημοκρατία θα λειτουργεί και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση, θα κάνει μόνη τις διορθώσεις. Μάλιστα. Τώρα δεν είναι καλό αυτό γενικά, έτσι. Όχι, αλλά αυτό είναι. Συζητάμε. Η δημοκρατία αυτό χρειάζεται. Χρήστο, επίλογος για να φύγουμε πολύ γρήγορα. Πάντως να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται ότι κρατάει τα ποσοστά που είχε τον Ιούνιο. Έχει χάσει 5-6 μονάδες από ό,τι είδα καλά. Αν είδα σε GPO, αν θυμάμαι καλά, το 41 έχει πάει 36. Αυτό δεν είναι και το καλύτερο σημάδι για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή τη σώζει το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια περιδίνηση. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι έχει ένα ταβάνι στο 10-11%. Αν κάνει η Νέα Δημοκρατία 5%, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται από το 10%. Αμεληταίο. Το 12%. Χωρίς να είναι κυβέρνηση. Αυτό που σώζει τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι ότι η αντιπολίτευση ασχολείται με άλλα πράγματα. Η αξιωματική αντιπολίτευση ασχολείται με άλλα πράγματα. Άρα δεν κάνει τη δουλειά τη. Και όχι με τα σοβαρά. Ακόμα και όταν κάνει τη δουλειά τη. Για παράδειγμα, τις προάλλες είδα μια δήλωση της Δώρα Σαβιέρη για την ακρίβεια και για το ρεύμα. Πέρασε στα πολύ ψηλά, διότι εκείνη τη μέρα άπαντες ασχολόντουσαν με τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, με το μένει φεύγει ο Βίτσας, με το μένει φεύγει ο Φίλης. Τα οποία τροφοδοτούν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Τα οποία τροφοδοτούν οι ίδιοι, τα ίδια τα στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης και τα οποία βέβαια κάνουν περισσότερο γκέλ και στα κανάλια και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και προβάλλουν αυτά αντί να προβάλλουν για παράδειγμα την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την ακρίβεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άδελφε, ευχαριστούμε θερμά. Εμείς καλημέρα. Καλή Κυριακή. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Λοιπόν. Πάμε τώρα από ανησυχία σε ανησυχία. Αφήνουμε το πολιτικό σκηνικό, πάμε σε άλλο. 51 συνεκρία.